δύσκολα και η δικαιοσύνη να κρύψει μια δίκαιη απόφαση. Δυστυχώς ανυπέρβλητα κολλήματα, κυρίως από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, δημιούργησαν αδυναμία δικάσεως υποθέσεως. Αντιμετώπισε και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ο συνήγορος του Δευτέρου κατηγορημένου. Οπότε ήταν μονόδρομο στην αναβολή. Λόγω τη μη υπάρξεως πολλών δικασίων στον εκτόρκο το θετείο Καλαμάτας, δυστυχώς η δίκη προσδιορίστηκε για τις 8 Δεκάτου του 2020. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς παρά να μη σκέφτεσαι τις οικογένειες των θυμάτων και το γεγονός ότι για μια αιτία επίθετο αδιανόητο. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως χάθηκε η ζωή αυτών των ανθρώπων για την αιτία για την οποία χάθηκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ηλικία των κατηγορουμένων. Και δυστυχώς θα πρέπει να γίνει και η υπόθεση αυτή μάθημα για πολλούς ανθρώπους. Κυρίως για γονείς που έχουν παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε γυμναστήρια και που δυστυχώς εκεί παρεμβαίνουν περίεργοι τύποι, οι οποίοι ουσιαστικά τους καθιστούν έρμεα των αναβολικών. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα, πολύ ισχυρό μήνυμα, γιατί όλοι μας έχουμε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Έχω ένα γιο 17,5 ετών, ο οποίος επίσης θέλει να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Και δεν σας κρύβω ότι συνεχώς ανησυχώ. Προσπαθώ να μάθω ποιο είναι το περιβάλλον, με ποιους γυμνάζεται, αν τον πλήρωσε κάποιος, εάν του πρότεινε κάποιος κάτι. Γιατί όταν δεν έχουν γίνει κατάλληλες ποιοτικές αλλαγές στην προσωπικότητα των νεαρών παιδιών, είναι δεπίφορο να παρασυρθούν και να έχουν εξέλιξη πολύ άσχημα. Αυτά θέλω να πω. Κύριε Κούλια, ο κ. Μαντούβαλος μπορεί να παρασταθεί. Ορίστε. Ο κ. Μαντούβαλος μπορεί να παρασταθεί. Όχι, δεν πρόβαλε κόλλημα ο κ. Μαντούβαλος. Ο κ. Μαντούβαλος έχει δυστυχώς ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα με την απαγόρευση της ασκήσης του λειτουργήματός μας. Εύχομαι να το ξεπεράσει. Και δεν σας κρύβω ότι μπορεί να είμαι και συνηγορός του στην προσπάθεια αυτή να επανέλθει, γιατί πρόκειται για έναν αξιόλογο συνάδελφο. Δεν γνωρίζω τις προθέσεις στις οποίες εντάγει, τις γνωρίζω βέβαια όσον αφορά ποιες είναι, αλλά αν δεν διαβάσεις την δικογραφία δεν μπορείς να εκφραστείς.